ηθοποιός, ο κύριος Ηλίας Παπαδόπουλος επίσης, σκηνοθέτης της παράστασης και πρωταγωνιστής ο κύριος Κυριάκος Δανιηλίδης, βοηθός σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια η κυρία Έλενα Τζίκου, η Κάτια Παπαϊωάννου ηθοποιός και ο κύριος Χαρίτονας Παπαδόπουλος έχει επιμεληθεί τα κοστούμια, τα σκηνικά και τους φωτισμούς της παράστασης. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή χρονιά. Να διορθώσω την ένα, είναι κάτι τυπικό. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές στην ομάδα. Είμαστε ένα καινούριο γκρουπ. Είμαστε μια νέα προσπάθεια στην πόλη. Συστηνόμαστε με αυτό το κείμενο. Είμαστε μια παρέα. Είμαστε φίλοι. Προερχόμαστε από την ίδια σχολή. Βέβαια, είμαστε απόφοιτοι από το τμήμα θεάτρου της Καλών Τεχνών. Στην κατεύθυνση της υποκριτικής. Ο μεγαλύτερος βέβαια νομίζω ότι είμαι εγώ στην παρέα. Όχι, δεν είσαι κανένα. Είμαι, ναι. Με πολύ αγάπη και πολύ αφοσίωση αυτούς τους 2,5 μήνες ασχοληθήκαμε με ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό έργο που μιλά για το σήμερα, για τη διαχρονία της πολιτικής, για το πώς το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον ανά τις εποχές επηρεάζει την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και κατ' επέκταση τις σχέσεις τους μεταξύ τους. Σκηνοθετικά επιλέξαμε αυτό τον δρόμο. Να μιλήσουμε μέσω των χαρακτήρων που υποδιόμαστε για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε οριακά πολιτικές καταστάσεις. Μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές, κάτι που συμβαίνει και σήμερα, δυστυχώς, που δεν δίνει στους ανθρώπους το πεδίο να κινηθούν ελεύθερα, που έχουν να αντιμετωπίσουν το έξω σε σχέση με το μέσα τους και κατ' επέκταση με τον άλλον. Το έργο θέλω να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που μετά από 13 χρόνια στη δουλειά αυτή έχω βρεθεί με φίλους, έχουμε επιλέξει αυτό το κείμενο και έχουμε δουλέψει τόσο πολύ για να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ένα κείμενο που δεν σηκώνει υπερβολές, υποκριτικές, ακραίες, τρανταχτές. Σηκώνει πιο ανθρώπινη ματιά πάνω στο κείμενο. Λοιπόν, βάψα επίσης στους υπόλοιπους να μιλήσουν για να καλύψουν στο κομμάτι που αφορά την ομάδα. Για την οποία εγώ είμαι αρκετά περηφανός και αρκετά χαρούμενος που συμμετέχω. Όσον αφορά το κείμενο, εγώ έχω μια προσωπική συμπάθεια να πω για να μην παίξω μεγάλες λέξεις με τους Σέρβους και με τη Σέρβικη κουλτούρα. Είναι μέσω κάποιων φίλων, έτσι κάπως μια παιδική ανάμνηση. Έτσι, αισθάνομαι αυτόν τον πόνο που βγάζουμε πάρα πολλές φορές σαν κάτι που το θαυμάζω και με γοητεύει, γιατί θεωρώ ότι τα Βαλκάνια γενικά είναι μια περιοχή πολύ, πολύ πονεμένη. Κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αφορά το κείμενο και τις μέρες μας, και έτσι θεωρώ και το κείμενο διαχρονικό και έτσι θεωρώ τα συμπεράσματα και έτσι θεωρώ και τη ματιά μου πάνω στο κείμενο δημιουργική. Είναι μια περίοδος αυτή στην οποία αναφέρονται οι χαρακτήρες, δηλαδή που έχει προηγηθεί της περιόδου στην οποία βρισκόμασταν, παρόντος του κειμένου, δηλαδή, που διαψεύστηκαν κάποια όνειρα ή κάποια ιδανικά που μέχρι σήμερα δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κατά πόσο ελπίζουμε για το μέλλον. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση που διαρκεί κάποιους αιώνες να μην τραβάει, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα, και βλέπουμε ότι και κάποιες ανθρώπινες που γίνανε στο παρελθόν να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό, και μιλάω συγκεκριμένα για τη Σερβία, για την Ιουγκοσλαβία τότε, και αυτές δεν αποδώσανε καρπούς. Τώρα, το γιατί και πώς δεν είναι της παρούσης, νομίζω θα μιλάμε για ώρες αν το ανοίξουμε. Παρ' όλα αυτά, επήγη και καίει να δώσουμε απαντήσεις και να βρούμε σήμερα μια διέξοδο, να κοιτάξουμε προς κάτω, γιατί όπως θα καταλαβαίνετε όλοι, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να στήξει. Αν η σκηνή μας ανοίξει ένα
καταλαβαίνω τώρα του σκηνοθέτη. Δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι ηθοποιός και θα παραμείνω. Απλά είδα πόσο, διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι να ακούς. Κάτι που οι περισσότεροι σκηνοθέτες στο ελληνικό θέατρο δεν έχουν μάθει να κάνουν. Να ακούν τους ηθοποιούς τους. Βοηθήθηκα πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το την πρωτόλια άποψη που είχα πριν από 2 μήνες από τα παιδιά. Πώς πήραν την άποψή μου, την ιδέα μου και την έκαναν πράξη μέσα από αυτούς. Με προτροπές, με συμβουλές, με πάρα πολύ ανάλυση του κειμένου, δηλαδή κάναμε πάνω από 1 μήνα τραπέζι για να ανακαλύψουμε τους χαρακτήρες, για να μάθουμε για την εποχή μέσα στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα. Και όταν σηκωθήκαμε ήταν τόσο μαγική η επικοινωνία μεταξύ μας που είναι σπάνιο στο ελληνικό θέατρο να συμβεί. Θα πει μόνο. Ευχαριστούμε και όλους όσοι υποστηρίζουν, εσάς, εμένα. Και ανυπομονώ να έρθει η Δευτέρα, τι λέει, καφέ φίλτρου 3,80. Ανυπομονώ να έρθει η Δευτέρα ούτως ώστε να καταλάβω κι εγώ, αλλά και οι συναδελφοί μου, το ότι αυτό για το οποίο παλέψαμε θα επικοινωνήσει, θα λειτουργήσει. Κάτι που με χαροποιεί είναι ότι όντως όλοι προερχόμαστε από την ίδια σχολή, έχουμε κοινούς κώδικες, έχουμε κοινές συνισταμένες, κοινά όνειρα, είχαμε κοινούς καθηγητές και έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια κοινή ομάδα. Είπαμε, ήρθε η ώρα μας. Φτάσαμε τα 30. Η Κάτσια η Παπαϊωάννου παίρνει την μάστα τη γραμματέα του κυρίου. Καλησπέρα από μένα. Για μένα νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι σε ένα καιρό και σε μια περίοδο που τα πράγματα γύρω μας είναι πολύ δύσκολα και πολύ περίεργα, έγινε για μένα κάτι πολύ ιδιαίτερο και μαγικό, θα το αποκαλούσα. Έτσι, πολλά πράγματα συνωμότησαν γύρω μας ώστε αυτό το πράγμα να φτάσει στο τέλος με βοήθεια από πολλούς ανθρώπους και πολύ καλή διάθεση και θετική ενέργεια και μια ομαδικότητα έτσι που δεν είναι τυχαία, θεωρώ. Γιατί όντως το να έχεις ένα παρελθόν με κάποιους ανθρώπους το οποίο είναι κοινό και να έχεις ξεκινήσει έναν αγώνα πάνω σε αυτό το κομμάτι και ειδικά σε μια καθημερινότητα και σε μια πορεία που για εμάς, τουλάχιστον που είμαστε παρόντες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχοντας να αντιμετωπίσουμε και ένα παρόν που είναι δύσκολο από όλες τις πλευρές και μια καθημερινότητα εξίσου δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ θετικό για μένα που υπάρχει αυτό το φωτάκι και υπάρχει ακόμα αυτή η διάθεση του να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα με το φόβο ότι και το δίλημα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να καταρρεύσει, μπορεί και όχι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτός είναι ο αγώνας που χρειάζεται να γίνει. Και ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα μεταξύ μας και με αυτούς τους ανθρώπους για μένα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Το στοίχημα είναι να αρέσει και στον κόσμο όλο αυτό. Νομίζω ότι στον παρόντα χρόνο ζούμε κάτι παρόντα. Με όλη αυτή την ασφυκτική πίεση, την πολιτική, την κυρίως την οικονομική, ζούμε καθημερινά έχοντας να ακούμε από συναδέλφους, συνανθρώπους, φίλους, οικογένεια, προβλήματα. Νομίζω ότι δεν ζούμε σε ένα ελεύθερο κράτος αυτή τη στιγμή. Και όσο το κράτος δεν είναι ελεύθερο, οι πολίτες δεν είναι ελεύθεροι. Δεν αισθάνονται ελεύθεροι, δεν αισθάνονται την ασφάλεια που μπορεί το κράτος να τους παράσει. Εγώ θα σας επισημάνω ότι σας έχει προλάβει ο Αριστοτέλης, κυρίως, ο οποίος έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικόν. Ακριβώς. Και εμείς ασχολούμαστε με ανθρώπους. Οι πολιτικές προεκτάσεις είναι δουλειά του θεατή. Η σύνδεση με την επικαιρότητα ή την τότε πραγματικότητα δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν θα κουνήσουμε δάχτυλο στο τι θα σκεφτεί ο θεατής. Εμείς ασχολούμαστε με το κείμενο
με τις σχέσεις και όλα τα υπόλοιπα ελπίζουμε να γίνουν κατανοητά από το κοινό. Νομίζω αυτή είναι και η πρόθεση του συγγραφέα του Καρπουκάρη. Δεν παίρνει σαφή, με συγχωρείτε Δημήτρη. Ο Κοβάτσεβιτς ανάμεσα στους δύο ήρωες, μεταξύ τους όχι διαμάχη, στο μεταξύ τους διάλογο, δεν παίρνει θέση. Δεν είναι υπέρ του ενός ή του άλλου. Ουσιαστικά, στο τέλος καταλήγουν και οι δύο να βγαίνουν νοκάουτ σε έναν αγώνα. Διόρθωση και οι πέντε. Και οι πέντε, ναι. Βασικά. Και η γραμματέας και εντάξει, η Ελένη παίζει τη μητέρα, είναι κάτι μη, είναι μη ρεαλιστικό πρόσωπο. Πάλι νοκάουτ βγήκε με δική της παραδοχή. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό που έλεγα πριν, την προσωπική μου άποψη εξέφρασα σε σχέση με το κράτος και με τους πολίτες. Εννοείται, δεν είπα κάτι. Ο Δημήτρης ήθελε να πει κάτι. Ναι. Ναι, εγώ ήθελα, μιας και αναφερθήκατε και στο παρελθόν και σε αυτή την κατάρρευση των καθεστώτων, κάτι το οποίο βέβαια είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είναι γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές επίσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο το κάνω τώρα σαν μια αφορμή για κουβέντα και αν θέλετε σε μια μεγαλύτερη συζήτηση κάποια στιγμή να το συζητήσουμε παραπάνω. Ο Τίτο εφάρμοσε κάτι πολύ ιδιαίτερο στην Ιουγκοσλαβία. Και εδώ υπάρχει μια διαχρονικότητα. Ο Τίτο εφάρμοσε την αυτοδιαχείριση στην παραγωγή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα καθεστώτα στα οποία αναφερθήκατε και οδήγησε σε μια περίεργη κατάσταση, η οποία δημιούργησε μια καινούργια τάξη, η οποία ήταν αυτή που υποτίθεται ότι έπρεπε να καταρρεύσει. Σήμερα υπάρχει σαν καινοφανής ιδέα, η ιδέα της αυτοδιαχείρισης και ακούγεται πάρα πολύ και αγγίζει διαφορετικές πολιτικές τάσεις. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό, το ότι συχνά, ας πούμε, ξεχνάμε την ιστορία και βλέπουμε γεγονότα σαν κάτι καινούργιο, ενώ δεν είναι. Αυτή τη σύνδεση μπορώ εγώ προσωπικά να την κάνω και με ενδιαφέρει ανάμεσα στη Ιουγκοσλαβία, στην εποχή της Ιουγκοσλαβίας που αναφέρεται.